στον αέρα είμαστε. Σωτήρη, πες μας κάτι για τις εκλογές στο Μελιγαλά. Τι να σας πω, ρε παιδιά, Σταθόπουλος τώρα που έφυγε και ο Παναγιωτόπουλος, έφυγε και ο Μπάμης, έφυγε και η Αλιφέρη, έμεινε μόνο η Γιώτα η Γεωργακοπούλου από την Μιχαλία. Και ο Κώστας Δημητρακόπουλος καθόταν στην Μιχαλία. Παρετηθήκανε οι άλλοι. Οι άλλοι φύγανε. Η Γιώτα, η σιδερά κυρία Τρούμαν, η κυρία Γιώτα Γεωργακοπούλου. Ναι. Αριστείδη, μην την υποτιμάς, έτσι. Όχι. Γυναίκα είναι, ξέρει αυτή από πολιτική. Και έχει και τον Τρούμαν δίπλα, τον άντρα της, έχει το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ στην Άνω Μεσσηνία. Τρέμει ο Αριστείδης την κυρία Γιώτα Γεωργακοπούλου και υπάρχει και ο αγωνιστής, ο Κώστας ο Δημητρακόπουλος, που είναι λογιστής και αυτός ξέρει από λογιστικά. Μάλιστα. Λοιπόν, πιστική, έχει ρίξει τόνους. Εσύ! Έχεις ρίξει τόνους! Εσύ έριξες τόνους εδώ πέρα, με έχεις πιάσει με τα μηνύματα και δεν μπορώ να μιλήσω. Μην πες κάτι, γαμώ το, μην το σπάσω, γαμώ! Για πες εσύ! Ναι! Για πες, τι θες να μου πεις. Για σου απαντήσω. Να μου πεις το αίτιο, το βασικό, της κατάρας, ναι. του συχάματος αυτό που έχει γίνει καλά μάτα στιγμή. Το αίτιο λοιπόν τούτη στιγμή, ναι. Πάντοτε, κοίταξε, ναι. Τα ρίχνουμε αποκλειστικά στο ράλι. Στο ράλι. Ναι. Ναι, ο ράλις όμως, ναι. Έχει φτύσει το κακόμοιρο αίμα. Τι έχει φτύσει. Έχει φτύσει αίμα. Ωραία. Το κακόμοιρο. Αφού, ναι. Έχει φτύσει αίμα, ναι. για δεν βγήκε ένα δεντράκι και χάμουμε με αυτά. Τι έχει αίμα. Κλείστο το αιμάδι, κλείστο. Όλοι αίμα, όλοι αίμα έχουν, ναι, φτύσει. Ποιος βάζει τα λεφτά τρία χρόνια. Βάζει τα λεφτά. Δεν ξέρω, να πάω να το ρωτήσει. Μπορεί και ο Παπαδόπουλος να τα βάζει. Και να κάνει λάθος στον Πρόεδρο. Ξέρω εγώ. Που το ξέρεις εσύ. Θα με τρελάνεις εσύ. Εσύ το ξέρεις. Θα με τρελάνεις. Το ξέρεις. Θα με τρελάνεις. Μια έτσι το πας μια άλλη ώρα. Εγώ. Ναι. Μια μου λες για το ράλι, μια άλλη για το ράλι. Τι κάνει άλλος πιστικιά του ράλι την κριτική που του έχω κάνει εγώ. Όχι. Ε. Όχι. Ε. Τότε σε παραδέχουμε. Ναι, δεν μπορώ να το αναγνωρίσω όμως και τα έρημα τα δικιά του. Γνωρίζει λεπτομέρειες. Γνωρίζει λεπτομέρειες. Γνωρίζω, ναι. Άμα γνωρίζει, πάω πάσο. Γνωρίζει, ποιος βάζει τα λεφτά. Ποιος βάζει τα λεφτά. Δεν το ξέρω εγώ ποιος θα βάζει τα λεφτά. Μπορεί να τα βάζει ο Παπαθεοδωρίτη, μπορεί να τα βάζει ο Παπαδόπουλος, μπορεί να τα βάλει κάποιος άλλος. Έχει βάλει λεφτά, άμα έχει βάλει με θα το δεις σε βίντεο σε λίγο. Τα λεφτά τι σημασία έχουν τώρα με την ομάδα, την απόδοση. Τι πρέπει να γίνει, να σηκωθεί να φύγει δηλαδή. Πρέπει να γίνει διατάφτα, ναι. Άμα είναι gentleman κυρίως, πρέπει να παραδώσει στον επόμενο που θα έρθει να πάρει την ομάδα και αυτός και όλοι τους και να βρεθεί ένας άνθρωπος να κάνει πρωταθλητισμό να δούμε άσπρες μέρες. Ο Ράλης δεν μπορεί το παιδί. Σου είπα, σαν δικηγόρος είναι πολύ μάγκας, πολύ ωραίος. Θα σου λαθώ, θα καταλάνεις. Σαν πρόεδρος παράγων δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έχει δώσει εξετάσεις τρία χρόνια. Και αν αυτό που λένε για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ναι. Αν φύγει ο Ράλης και διαλυθεί η ομάδα και πάει τοπικό, τι κάνεις μετά εσύ. Ποια θα διαλυθεί. Ε? Ποια θα διαλυθεί. Η Μαύρη Θύελλα, ποια. Διαλύεται, η Μπαρσελόνα. Δεν διαλύεται η Μαύρη Θύελλα ποτέ. Η Άρισα. Ο κόσμος να την πάρει θα την πάει καλύτερα. Ήδη κανέναν, γιατί καλά μάτα πάνε. Ο κόσμος να την πάρει θα την πάει καλύτερα. Ο κόσμος, οι 5.000 που πάνε οι 10. Και που είναι αυτοί τώρα, τι έγινε. Και τον Γρηγορόπουλο τον είχαμε τόσα χρόνια, μα τον φάγαμε στη μάπα, τον τουφεκίσαμε, έφυγε. Κάποτε έχουν. Θα σου γραφώ, θα πηδήξω το ισόγειο! Έχουν ένα τέλος. Θα πηδήξω όλα. Το ισόγειο, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πού είναι το πρόβλημα, δεν ξέρω τι να πω! Βλέπουμε ότι τρία. Δεν ξέρω τι να πω, θα σπάστα και το μπουκάλι και αυτό θα το ρίξω κάτω! Σπάστα! Πάω να μου γραφώ, εντελώς! Όλα σπάστα! Μαζί σου είμαι. Φτάνει πια. Εσύ βλέπεις την πορεία τη ομάδα εδώ γάμου να είμαστε ευχαριστημένοι 2-3 χρόνια. Ποια πορεία, μωρέ, πορεία κατάρα! Κατάρας και δυστυχία! Από πού οφείλεται η κατάρα? Θα μουρλαθώ, θα πω άλλο. Ξεκινάει η κατάρα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ψαχτήκαμε να δούμε τι γίνεται με την ομάδα. Περνάμε ωραία δηλαδή. Όχι, δεν περνάμε ωραία. Είμαστε. Χάλια, χάλια. Εδώ να δούμε την ομάδα, να δούμε το μέλλον της ομάδας, να δούμε την άνοδο της ομάδας. Πότε θα τα δούμε?